καλέσουμε τον κύριο Κώστα Ζαμανίδη να μας πει για αυτό δύο λόγια. Σύντομα ελπίζω. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, στα 40 χρόνια του Συλλόγου. Δεν θα αναφερθώ τόσο στις δράσεις που κάναμε, γιατί πιστεύω λίγο πολύ όλοι ήσασταν παρόν. Ίσως πω κάποια πράγματα που τα έχουν πει και οι προηγούμενοι και κουράζω, αλλά είμαι ο τελευταίος, οπότε δείξτε λίγη κατανόηση. Όχι, εγώ δεν είμαι Μότσουκα. Είμαι τελευταίος από τους παλιότερους. Καμιά φορά μας αρέσει να δίνουμε κάποιους τίτλους, οπότε και εμένα μ' αρέσει, οπότε θα δώσω δύο τίτλους. Ένα θα δώσω για την Εύξη Νολέσκη, που θεωρώ τη μητέρα του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν πάντα δίπλα μας και το αποδεικνύει πάντα διαχρονικά και σήμερα με την κίνηση αυτή που κάνετε, Πρόεδρε, με το δώρο προς το Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι θεωρώ ότι ο Σύλλογος Ποντίων είναι ο Μητροπολιτικός Σύλλογος των Φοιτητών. Γιατί ίσως και η Θεσσαλονίκη ήταν προσφυγική πόλη, οπότε ήταν αναπόφευκτο να μην δημιουργηθεί εδώ πρώτα κάτι τέτοιο. Καθώς υπήρχαν τα πανεπιστήμια στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, άρα εδώ πέρα ήταν πιο εύκολο να δημιουργηθεί παρά στην Αθήνα. Καμιά φορά δεν γράφω συνήθως αυτό που λέω, οπότε ξεχνάω κάποια πράγματα. Εδώ πέρα όλοι οι άνθρωποι που είστε, είστε όλοι καταξιωμένοι επαγγελματικά και ακόμα συνεχίζετε να έχετε μεγάλη δράση στο ποντιακό και είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό για το Σύλλογο των Φοιτητών. Τέλος, για να μην σας κουράσω, θέλω να πω ότι πέρα από εμάς που ήμασταν πρόεδροι και οτιδήποτε, ήταν και άτομα, απλοί φοιτητές, είτε μέλη του διοικητικού, κάποιοι είπαν κάποια ονόματα, εγώ δυστυχώς δεν θα πω για να μην παραλείψω κανέναν, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν αυτή η δύναμη σε όλους εμάς για να γίνει αυτός ο σύλλογος ό,τι έχει γίνει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε, γιατί ουσιαστικά